Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε παρέα χριστουγεννιάτικο γλυκό ψωμί. Διαλύουμε μία ξερή μαγιά. Και 2 κουταλιές ζάχαρη. Σε 400 ml χλιαρό γάλα. Προσθέτουμε 2 αυγά. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Και ανακατεύουμε. Αρωματίζουμε με 2 βανίλιες. Και το ξύσμα από 1 λεμόνι ή 1 πορτοκάλι. Ενσωματώνουμε σιγά σιγά 800 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μέχρι που να γίνει ζύμη. Όταν είναι έτοιμη, την τοποθετούμε σε λαδωμένο σκεύος Σκεπάζουμε με μία πετσέτα και αφήνουμε για μία ώρα να ξεκουραστεί. Την πλάθουμε ελαφρώς. Την χωρίζουμε σε 2 μέρη. Τα ανοίγουμε σε φύλλα. Τα αλείφουμε με βούτυρο που είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Πασπαλίζουμε με καστανή ζάχαρη. Βάζουμε σταφίδες Αρωματίζουμε με κανέλα Και τυλίγουμε σε ρολά Κόβουμε 5 κομμάτια από τις άκρες. Πλέκουμε τα ρολά. Τα τοποθετούμε σε φόρμα με αντικολλητικό χαρτί. Στην μέση βάζουμε τις άκρες. Αλείφουμε με κρόκο αυγού
και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!